Έργα μιας μυθιστορηματικής φωτογράφου της Έλλης Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, παρουσιάζει η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Η έκθεση Νέλης, συλλογή Κρασάκη, που εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου, προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο με όχημα αυθεντικές αργυροτυπίες. Σήμερα εγκαινιάζουμε την έκθεση της σπουδαίας φωτογράφου, μιας από τις σπουδαιότερες του 20ου αιώνα, της Νέλης, από τη συλλογή του Μιχάλη και της Τίνας Κρασάκη, μία ακόμα συνεργασία, με 150 πρωτότυπες φωτογραφίες που τις εκτύπωσε και τις υπέγραψε η ίδια η σπουδαία καλλιτέχνη. Είναι μια συλλογή που δημιουργήθηκε, ξεκινάει από το 1974. Ήταν ουσιαστικά τότε που είδα τις πρώτες φωτογραφίες της Νέλης σε ένα παλαιοπολείο της Κολονίας, όπου σπούδαζα τότε. Και στα χρόνια που ακολούθησαν, που είναι 50 χρόνια από το 1974 μέχρι σήμερα, ασχολήθηκα πάρα πολύ με την Έλλης, δηλαδή προσπάθησα να συγκεντρώσω όσο πιο πολύ υλικό μπορούσα. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών και πολιτικών αρχών, άνθρωποι της τέχνης, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, που μίλησε για την αποτύπωση εκκλησιαστικών μνημείων μέσα από το φακό της Νέλης. Στην εκκλησία της Κρήτης η Νέλη κατέλειπε ένα σημαντικό αριθμό φωτογραφιών των εκκλησιαστικών μας μνημείων όταν ήρθε στις αρχές, στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και φωτογράφησε τα μοναστήρια μας. Μόνο ένας συλλέκτης μπορεί να εκτιμήσει την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από αυτή την έκθεση. Προσπάθεια να μαζεύεις ένα αντικείμενο στις δημοπρασίες, να το φέρνεις και σήμερα να έχεις τη δυνατότητα και τη χαρά να τη δείξεις στα Χανιά. Ακρόπολη, Δελφή, Ολυμπία, Σαντορίνη, Μιστράς απεικονίζονται στα μοναδικά κοιμήλια που ανήκουν στη μεσοπολεμική και μεταπολεμική φάση της φωτογραφίας και τα οποία αποτυπώνουν και τον τρόπο που αντίκριζε την Ελλάδα η γεννημένη στο Αηδίνη της Μικράς Ασίας Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη. Τίμησε την Ελλάδα με τα έργα της όσο ζούσε στο εξωτερικό, που τίμησε την προσφυγιά ξεκινώντας από το Αηδίνη και τη Σμύρνη και αποτυπώνοντας μεγάλους καλλιτέχνες όπως τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωστή Παλαμά. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη αυτή η περιήγηση στις πολύ όμορφες φωτογραφίες. Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή δουλειά που γίνεται και από πλευράς Δήμου. Εκτός από αρχαιότητες και μνημεία του ελληνισμού, οι φωτογραφίες της συλλογής Κρασάκη ιχνογραφούν τις εκδηλώσεις των δελφικών γιορτών, παραδοσιακές φορεσιές, πορτρέτα, επιφανείς προσωπικότητες και γυμνά με διάσημες χορεύτηρες της εποχής. Είναι ένας χώρος τιμής στην αείμνηστη κορυφαία φωτογράφο του Μεσοπολέμου, την Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, γνωστή ως Νέλης. Η κορυφαία φωτογράφος που εκτός από το στούντιο πορτρέτο και τη φωτογραφία αρχαιοτήτων ασκήθηκε ακόμη στο γυμνό, εισήγαγε την τεχνική του κολλάζ, έκανε φωτογραφία μόδας και θεάτρου, δοκίμασε τεχνικές έγχρωμης φωτογραφίας και υπήρξε πρωτεργάτρια της τουριστικής φωτογραφίας. Είναι μια φωτογράφο που ταξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου και κυρίως αποτύπωσε όχι μόνο σπουδές προσωπικότητες αλλά και απλούς ανθρώπους του μόχθου και της παράδοσης. Η έκθεση της συλλογής Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη με 150 έργα της Νέλης θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Νοεμβρίου και στη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες ξεναγήσεις για ομάδες ενηλίκων και εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο εικόνες από την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα αλλά και την νεότερη, από την Αθήνα, τα Ιωάννινα μέχρι και την Κρήτη. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος πλήρως εικονογραφημένος κατάλογος που εκδόθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.